μια εκπομπή του Παυλίου Λόγου, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Σήμερα, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Προδρόμου, πατέρας Γρηγόριος ο Φως. Σήμερα, αγαπητοί μου ακροατές, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, οι οποίοι έζησαν τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Ο Άγιος Κυπριανός γεννήθηκε στην αντόχεια της Πισιδία της Νικαστασίας από πλουσίους γονείς. Ασχολήθηκε καταρχάς με τη μαγεία. Γύρισε όλη την Ανατολή, την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, τη Χαλδαία και την Αίγυπτο για να μάθει τα μυστικά των αρχαίων θρησκειών. Στα 30 του χρόνια γύρισε ξανά στην Αντιόχεια έχοντας βαθιές γνώσεις φιλοσοφίας και μαγείας. Ήταν πια ονομαστός και δρολάτρες πήγαιναν σε αυτόν για να πετύχουν τα σκοτεινά σχέδιά των. Και αυτός με τη μυστική τέχνη της μαγείας καλούσε τα δαιμόνια και τα έστειλε στα ταλέπορα θύματά του. Αλλά στην Αντιόχεια δεν υπήρχαν μόνο ειδωλολάτρες, υπήρχαν και χριστιανοί που λυτρωμένοι από τη δυναστεία του Σατανά λάτρευαν τον μόνον αληθινόν Θεόν, και σε αυτούς δεν είχαν εξουσία τα δαιμόνια που υπηρετούσε ο μάγος Κυπριανός. Εκεί υπήρχε και μια παρθένος η Ιούστα, την οποία ερωτεύτηκε ένας νέος ειδωλολάτρης από οικογένεια αριστοκρατική, πολύ πλούσιος και όμορφος, και το όνομά του ήταν Αγλαΐδας. Ζούσε ακόλαστη ζωή, όπως και όλοι οι νέοι της εποχής του. Ζούσε με αμαρτωλές ειδονές και σαρκικές απολαύσεις. Και καθώς την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ούτε ντροπή, ούτε ηθική περιορισμή, ο Αγλαΐδας έβρισκε τον τρόπο να διασκεδάζει και να χαίρεται τη ζωή του. Σε αυτόν τον ακόλαστο νέο άναψε ο διάβολος αμαρτωλό πόθο για τη σημνή Ιούστα. Την έβλεπε που πήγαινε στην εκκλησία και θαύμαζε την ωραιότητά της. Άρχισε να παραφυλάγει στους δρόμους και να την ενοχλεί με άπρυπα λόγια. Έκπληκτος όμως έβλεπε ότι η χριστιανή κόρη έμενε σοβαρή και ακλόνητη και δεν παρασυρώταν στα δίχτυά του. Αναγκάστηκε να τη ζητήσει σε γάμο. Η Ιούστα αποκρίθηκε ότι είναι νύμφη του Χριστού και θα αφιερωθεί εις τον Χριστόν. Τότε μάζεψε αλήτες και θέλησε να την απαγάγει καθώς περνούσε στον δρόμο. Όμως τους αντιλήφθησαν οι γείτονες και έτρεξαν να τη σώσουν. Σκορπίστηκαν οι αλήτες και έμεινε μόνον ο Αγλαΐδας τυφλωμένος από το πάθος και δεν ήθελε να φύγει. Αφού απέτυχε και αυτή η προσπάθειά του, κατέφυγε στον περιβόητο μάγο τον Κυπριανό για να πετύχει το σκοπό του, υποσχόμενος ότι εάν πετύχει να πάρει για γυναίκα την Ιούστα θα το έδιδε πολλά χρήματα. Ο μεγάλος μάγος τον άκουσε προσεκτικά και βέβαιος για τη δύναμή του, το υποσχέθηκε ότι γρήγορα θα ικανοποιήσει το αίτημά του. Άνοιξε τα μαγικά του βιβλία και προσκάλεσε ένα από τα πονηρά πνεύματα
και το έδωσε ένα βάζο με ένα μαγικό υγρό και το είπε, πάρε αυτό το βάζο και ράντισε το σπίτι της Παρθένου Ιούστας. Έφυγε το πονηρό πνεύμα για το σπίτι της Παρθένου, η οποία εκείνη τη νύχτα, όπως πάντοτε, σηκώθηκε να προσευχηθεί. Και τότε το πονηρό πνεύμα με τη δύναμη του μαγικού υγρού που με αυτό είχε ραντίσει το σπίτι, προσπάθησε να της ανάψει δυνατούς σαρκικούς πειρασμούς και έτσι να της σύρει στις ειδονές. Η Παρθένος ένιωθε τη φοβερά επίθεση των πειρασμών, αλλά όσο εκείνοι άναβαν, τόσο αυτή δυνάμωνε την προσευχή της. Το πονηρό πνεύμα εξακολουθούσε με λύσα να επιμένει, ώσπου η ούστα έκανε το σημείο του σταυρού. Το πονηρό πνεύμα αμέσως έφυγε τρομαγμένο και ντροπιασμένο, μη αντέχοντας να βλέπει το σημείο της νίκης του Χριστού. Γύρισε στον Κυπριανό και φανέρωσε ότι νικήθηκε. Είδα, είπε, κάποιο σημείο και έφρυξα και δεν μπορούσα να αντέξω τη δύναμή του. Ο Κυπριανός έδιωξε με περιφρόνηση το δαιμόνιο και κάλεσε άλλο ισχυρότερο. Πήγε και εκείνο, αλλά νικημένο με τον ίδιο τρόπο γύρισε ντροπιασμένο στον Κυπριανό. Τότε πια ο μάγος κάλεσε τον πατέρα και άρχοντα των δαιμόνων, αλλά και αυτός επέστρεψε άπραγος, ομολογώντας την ήττα του, λέγοντας «Δεν υποφέρουμε το σημείο του σταυρού. Πριν το δούμε να σχηματίζεται ολόκληρο, φεύγουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε». Τώρα κατάλαβε ο Κυπριανός ότι τα φοβερά δαιμόνια φοβούνται και τρέμουν το σύμβολο του σταυρωμένου αρχηγού των χριστιανών. Κατάλαβε ότι ο Σατανάς τον είχε εχμαλωτήσει και τον είχε κάνει οργανό του για τον όλεθρο των άλλων. Μετανοεί και πηγαίνει στην εκκλησία και του λέγει ο επίσκοπος, «Δε σοφτάνουν όσοι είναι έξω από την εκκλησία, σκοπεύεις να επιτηθείς και όσοι είναι μέσα σε αυτήν». Ο Κυπριανός ομολόγησε με ταπείνωση ότι η δύναμη του Χριστού είναι ανίκητη και ότι το διεπίστωσε αυτό από την Ιούστα που έτριψε στη φυγή τους δαίμονες. Και σαν απόδειξη των λόγων του παρέδωσε στον επίσκοπο τα μαγικά βιβλία για να τα κάψει, ώστε να γνωρίσουν έτσι οι δαίμονες ότι δεν έχει πια τίποτε κοινό μαζί τους. Τότε ο επίσκοπος βεβαιώθηκε ότι είχε μετανοήσει ο Κυπριανός. Κατόπιν έβαλε φωτιά στα μαγικά βιβλία, τα οποία έγιναν στάχτη. Κατόπιν ο Κυπριανός συντρίβει όλα τα μαρμάρινα αγάλματα των δαιμόνων που είχε στο σπίτι του και τα πέταξε μακριά, μετανιωμένος για την προηγούμενη ζωή του, κλαίγει από τα βάθη της καρδιάς του και χύνει πικρά δάκρυα, ως άλλος Απόστολος Πέτρος που έκλαψε πικρός και την άρνησή του. Κυπριανός βαπτίζεται, γίνεται χριστιανός, αργότερα χειροτονείται διάκον της Εκκλησίας του Χριστού. Η μεταστροφή του στο χριστιανισμό έγινε αφορμή, έγινε αιτία σε πολλούς ειδωλολάτρες να αφήσουν την λατρεία των ειδώλων και να γίνουν χριστιανοί, μεταξύ των οποίων
ήτο και ο Αγλαΐδας. Όταν είδε ότι τα μάγια του Κυπριανού δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτε, όταν είδε το ίδιο τον Κυπριανό να μετανιώνει και να γίνεται χριστιανός, ζήτησε συγχώρηση ταπεινά από το Θεό των χριστιανών, μοίρασε τα πλούτη του στους φτωχούς και βαπτίστηκε στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Ήταν τώρα φτωχός σε πλούτη, αλλά πλούσιος σε χάρη Θεού, σε αρετές και ταπείνωση και σε ψυχική ωραιότητα. Ο Κυπριανός μετά ένα χρόνο που ήταν διάκονος χειροτονείται πρεσβύτερος και όταν πέθανε ο επίσκοπος της Αντιοχίας Άνθιμος χειροτονείται επίσκοπος Αντιοχίας της Πισιδίας. Η πρώτη του ενέργεια ήταν να χειροτονήσει την Ιούστα Διακόνησσα της Εκκλησίας. Τα παλιά χρόνια υπήρχε και τέτοιο χριστιανικό αξίωμα. Της άλλαξε και το όνομα σε Ιωστίνη και την έβαλε ηγουμένη σε γυναικείο ασκητήριο της περιοχής εκείνης. Ο Κυπριανός με τη σοφία και την αγιότητά του προσήλθησε τόσους πολλούς στο χριστιανισμό ώστε η ειδωλολατρία μαραινόταν σαν φύλλο φθινοπορεινό. Τα χρόνια εκείνα, γύρω στο 300 μετά Χριστόν, ο χριστιανισμός ανθούσε σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό ενοχλούσε φοβερά τους ειδωλολάτρες. Και όταν έγινε κάποια πυρκαγιά στην Οικομίδια, κατηγόρησαν τους χριστιανούς ότι αυτοί έβαλαν φωτιά στην πόλη. Τότε ο αυτοκράτορας διέταξε να γίνει διωγμός των χριστιανών σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο διωγμός αυτός κράτησε 8 χρόνια. Τότε συνελήφθησαν ο Κυπριανός και η Ιωστίνη και αφού υπευλήθησαν σε φοβερά βασανιστήρια καταδικάστησαν εις το διαξήφος θάνατο. Πρώτα αποκεφαλίστηκε η Ιωστίνη και κατόπιν ο Κυπριανός. Αυτό ήταν το τέλος του Κυπριανού και της Ιωστίνης. Θα ήθελα σήμερα να μιλήσω περί μαγείας, αλλά είναι τεράστιο το θέμα αυτό που μόνον μερικές νύξεις θα κάνουμε. Παλαιό όσο και ιστορία του ανθρώπου και οι πλέον προηγμένοι άνθρωποι είναι πιθανόν να περιέλθουν στιγμές οι οποίες είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν και της λέξεως μαγεία.
Το φαινόμενο της μαγείας συναντάται και σε προηγμένες κοινωνίες με διάφορες μορφές. Δεν φωνεύονται βεβαίως οι μάγοι δια ορισμένην αποτυχία των, αλλά φόνων μπορεί να πραγματοποιηθεί και εμέσως και κατά άλλους τρόπους. Δεν πρέπει να νομιστεί ότι η μαγεία έχει σχέση μόνο με τη θρησκεία, διότι συναντάται και στις θετικές επιστήμες, καθώς και σε κάθε άλλη εκδήλωση της ζωής. Η μαγεία ως ελέχθη έχει βαθύτατες ρίζες. Χρησιμοποιήθηκε ή εφευρέθηκε για τις θετικές ή αρνητικές ανάγκες των ανθρώπων εν αντιθέσει προς τη θρησκεία, η οποία εκφράζει ελευθέρως την ανθρωπίνη δίψα προς λατρεία του Θεού. Η μαγεία είναι ανθρωπίνη επινόησης, ενώ η θρησκεία έχει αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτο, η σκοπή και η μέθοδοι της μαγείας δεν δίνονται να έχουν ευεργετική κοινωνική αποστολή, αλλά ιδιωτελείς υπολογισμούς. Ο χριστιανισμός αποκλείει κάθε σχέση με τη μαγεία. Η μαγεία συνδέεται με ιδωλατρικές αντιλήψεις και των λόγων αυτών κατεπολεμήθη υπό των προφητών. Η μονοθεία προεφύλαξε των Ισραηλιτικών λαών από τον κατακλυσμό της μαγείας, η οποία ήταν πολύ ανεπτυγμένη και διαδεδομένη στους γύρω από αυτόν λαούς. Οι Βαβυλώνοι, οι Ασσύριοι και οι Χαλδαίοι είχαν ανεπτυγμένη μαγεία, γραπτά κείμενα και ιερείς, οι οποίοι εταυτίστησαν τους αστρολόγους και τους μάντες. Και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε το φαινόμενο της μαγείας, χωρίς να έχει αυστηρόν θρησκευτικό χαρακτήρα. Οι μάγοι δεν ιδιώκουντο, εκτός και αν έκαναν κατάχρηση των αδυναμιών του λαού. Οι προσφεύγοντες εις τη βοήθεια των μάγων προς ικανοποίηση επιθυμίας ή πάθους, ή αυτοί που προσκαλούν τους μάγους στα σπίτια τους για να το διαβάσουν, καταδικάζονται από τον κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου σε 6 χρόνια να μην μεταλάβουν τον αχράντο μυστηρίο. Ενώ αυτοί που ασχολούνται με τα μάγια, 20 χρόνια να μην κοινωνήσουν. Η Εντρούλο Σύνοδος λέγει ότι οι επικαλούμενοι τη βοήθεια μάγων καταδικάζονται εις εξαετή αφορισμών. Εάν εξακολουθούν να ασχολούνται με αυτά, αν είναι λαϊκοί, να αποβάλλονται τελείως της Εκκλησίας. Αν είναι κληρικοί, να καθαιρούνται. Κατά τους νόμους του Βυζαντίου, οι ασχολούμενοι με μαγκανίες, μαγείες, τιμωρούνταν αυστηρώς και δια της ποινής ακόμη του θανάτου. Και τώρα καλό είναι να δούμε μερικές μορφές της μαγείας για να μπορέσουμε να νιώσουμε ότι εκείνο που κάνουμε και εμείς πολλές φορές στο σπίτι μας ενδεχομένως να είναι και αυτό μια μαγεία. Oh,
στη ζωή του ο άνθρωπος και υπήρξε μάγος, έστω και μια φορά. Εγώ προσέχοντας τον εαυτό μου, υπήρξα πολλές φορές. Όταν πηγαίνετε για μια υπόθεση σπουδαία και μπορείτε να ανεβαίνετε τα σκαλιά ενός κτηρίου και παρατηρείτε εάν στο πρώτο σκαλοπάτι ανέβηκε το δεξί σας πόδι ή το αριστερό και εξ αυτού βγάζετε το συμπέρασμα ότι θα είναι ευημενές το αποτέλεσμα ή δεσμενές, εκείνη την ώρα είστε μάγος. Εάν κάποιος από σας δεν υπήρξε ποτέ μάγος στη ζωή του, απατάτε. Αν μπορείτε να πηγαίνετε σε μια δουλειά σπουδαία και να ακούσετε μια κουκουβάγια να φωνάζει ή να θέλετε να ξεκινήσετε μια σπουδαία σας υπόθεση μέρα Τρίτη και να σας πιάσει ένας φόβος, έστω και ένας ελάχιστος φόβος, να σας πιάσει μέσα στην ψυχή ένα στοιχείο υποσυνείδητο να υπάρχει, αυτό είναι μια μορφή μαγείας. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος κάπου πιστεύει σε κάποιες άλλες δυνάμεις έξω από το Θεό, σκοτεινές, ανεξέλεγκτες, υποσυνείδητες δυνάμεις. Επάνω ακριβώς σε αυτές τις δυνάμεις στηρίζονται όλες οι μορφές της μαγείας. Μια πρώτη και κυριότερη μορφή μαγείας είναι η μαντεία. Εξάλλου, αν φτάσει κανείς να προσέχει ποιο πόδι θα πατήσει από το σκαλοπάτι και εξ αυτού να συμπεράνει την έκβαση της υποθέσεως του, μαντεία είναι. Προσπαθεί να μαντέψει τι θα γίνει παρακάτω. Βιάζεται ο άνθρωπος να μάθει το μέλλον. Είναι περίεργος. Ένα στοιχείο της μαγείας είναι η ευκολία. Προσπαθεί για τις ευκόλου οδού να κατακτήσει το μυστικό. Πολλές μορφές μαντείας, θα αναφέρω όμως τις κυριότερες. Πολλές φορές πηγαίνουμε σε ένα σπίτι, καθόμαστε, τα λέμε και εκεί βλέπουμε κάποια κυρία να παίρνει στο δεξί της χέρι το χέρι μας και να το κοιτάζει, είναι γνωστή η χειρομαντία. Προσπαθεί από τις γραμμές της παλάμης, καταρχάς από τη μορφή του χεριού, ύστερα από τις γραμμές της παλάμης, υπάρχει ολόκληρη βιβλιογραφία γύρω από τη χειρομαντία. Χειρομαντία εξετάζει αν τα δάκτυλα είναι λεπτά ή χοντρά, η κόμη των δακτύλων, τα ρίχια κλπ. Ύστερα τις γραμμές. Αν αυτή η γραμμή είναι έτσι, αυτή είναι ο Κρόνος, αυτή είναι ο Δίας κλπ. Είναι η προσπάθεια να ανακαλύψουν την επίδραση των αστέρων επί των ανθρώπων και εξ αυτού να διαβάσουν το μέλλον. Άλλη μορφή είναι τα χαρτιά. Τα χαρτιά όταν πρωτοεπινοήθηκαν ως παιχνίδι λέγοντο ταρό. Επειδή δε οι φιγούρες των χαρτιών μπήκαν μέσα στα μαγικά σύμβολα, σιγά σιγά η Σολομονική ονομάστη ταρό. Με τα χαρτιά τώρα οι χαρτορίκτρες προσπαθούν να μαντέψουν το μέλλον. Κατόπιν είναι η καφεομαντία. Υπάρχουν πολλά υλικά που μπορείς να μαντέψεις. Παίρνουμε όμως τα κυριότερα. Πίνεις τον καφέ σου και μετά κάποια κυρία δίπλα σου γυρίζει το φλιτζάνι και βλέπει τι γίνεται, η μορφή των κατακαθιών κλπ. Τώρα, εάν είναι ποτέ δυνατόν να μπορεί να πληροφορήσει το μέλλον, τα χαρτιά ή τα κατακάθια, το καφέ ή το χέρι, αλλά είπαμε η προσπάθεια του ανθρώπου να ανακαλύψει το μέλλον είναι μεγάλη.
Και εκεί πρέπει να σας πω ότι οι καφετζούδες κάνουν χρυσές δουλές. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό που έγινε κάποτε στην Αθήνα. Κάποιος άνθρωπος στην Αθήνα ήθελε να πάει να συμβουλευτεί μια καφετζού και πήρε ένα φίλο του δημοσιογράφο και πήγαν σε μια διάσημο καφετζού να της θέσει υπόψη το πρόβλημά του και να πάρει την απάντηση. Έξυπνη αυτή, όπως και η αρχαία πρόγονός της η Πυθία στο μαντίο των Δελφών, ήθελε να κάνει πολλούς συνδυασμούς και φυσικά ο κυριότερος ήταν ο εμπορικός. Εκτός από τα χρήματα που έπαιρνε σε κάθε επίσκεψη, έπαιρνε και τη δόση του καφέ. Διότι όταν πήγαινες να σου κάνει καφέ και να πιεις, πήγαινες εσύ τον καφέ. Καταλαβαίνετε ότι δεν της πήγαινες μόνο μια κουταλιά καφέ. Τώρα πόσο καφέ μάζευε αυτή και τον πουλούσε άλλη δουλειά. Αφού ήπιε ο άνθρωπος τον καφέ, παίρνει αυτή το φλιτζάνι και το κοιτούσε. Το κοιτούσε και με σοβαρότητα πυθίας αρχίζει να εξαγγέλει τα αποτελέσματα. Ωστόσο όμως δεν συμφωνούσαν με τα δεδομένα του πελάτου. Κοιτάζει ο άνθρωπος τον δημοσιογράφο, το φίλο του και του λέγει «Δεν τα λέγει καλά». Λέγει ο δημοσιογράφος «Δεν πάμε καλά κυρά μου, δεν ταιριάζουν». Τότε αυτή βρέθηκε σε αμηχανία. Τι κάνει τώρα? Το ήρθε μια έμπνευση του δημοσιογράφου, λέγει «Μήπως είναι ο καφές νουθευμένος?» Και τότε λέγει στον πελάτη της «Αν κύριε μου φέρατε νουθευμένο καφέ, πώς θέλετε να σας πω την αλήθεια?» Βλέπετε αγαπητοί μου τις απάτες, τι απάτες επικρατούν. Ακόμη είναι και η ορνιοσκοπία, όπως δηλαδή προσπαθούμε να δούμε το πέταγμα των πουλιών, πώς πετούν, τι σχηματισμούς δημιουργούν. Η σπλαχνομαντία μαστίζει κυρίως τους ποιμένες της στην Ήπειθρο. Όταν θα σφάξουν αρνί, θα κοιτάξουν τον πλάτη για να διαβάσουν το μέλλον, τα συμβαίνοντα του σπιτιού. Ακόμη τα ριζικά. Λέμε καλορίζικο. Αυτό το καλορίζικο το ξέρετε ότι είναι μαγικό. Ο κόκορας που σφάζουμε στα θεμέλια του σπιτιού είναι μαγική πράξη. Είναι από τις αρχαίες ερωτελεστίες προς θεμελίωση ενός έργου. Να εξευμενήσουμε τις σκοτεινές ανεξέλεγκτες δυνάμεις. Αυτά είναι τα ριζικά. Ακόμη τα όνειρα. Προσπαθούμε από τα όνειρα να βγάλουμε συμπεράσματα. Και βεβαίως το όνειρο είναι ένα μυστηριώδης φαινόμενο. Η επιστήμη, η ψυχολογία ακόμη δεν μας είπαν την τελευταία λέξη το τι είναι το όνειρο. Ωστόσο, οι ονειροκρίτες και οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα όνειρα προσπαθούν να βγάλουν από αυτά συμπεράσματα. Θα μου πείτε ίσως εδώ και ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο που εξήγησε τα όνειρα του Φαραώ και ο Δανιήλ που εξήγησε τα όνειρα στον Ναφουγκοδονόσορα ή ο Ιωσήφ ο Μνίστορ της Θεοτόκου που είδε άγγελο να λέγει γρήγορα φύγει κλπ. Αγαπητοί μου, ο Θεός και δια των ονείρων μπορεί να ομιλήσει, αλλά πολύ σπάνια όμως. Αλλά όπως ακριβώς ο Θεός χρησιμοποιεί έναν τρόπο να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους και ο διάβολος χρησιμοποιεί τον τρόπο αυτόν να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους. Εκμεταλλεύεται τη μέθοδο, εκμεταλλεύεται τον τρόπο
Γι' αυτό επειδή υπάρχει πολύς κίνδυνος, συμβολεύει η Αγία Γραφή. Μη πιστεύετε στα όνειρα, γιατί τα όνειρα πολλούς απεπλάνησαν. Εάν για μερικές μέρες συνηθίσει κάποιος να μη διηγείται το πρωί τα όνειρά του, θα δει ότι μετά δεν θα θυμάται πια τι όνειρο είδε. Όλα θα ξεχνούνται. Αν αντιθέτως ασχολείται, τότε θα είναι προκαταβολικά στενοχωρημένος. Κατόπιν τα συναπαντήματα. Είδαμε ιερέα στο δρόμο, μαύρη γάτα κλπ. Κακό θα μας τύχει. Κάποιος κυνηγός το πρωί όταν πήγαινε στο κυνήγι, αν συναντούσε ιερέα γύριζε πίσω, διότι δεν θα έπιανε τίποτε. Όλα αυτά είναι εκμετάλλευσης προσώπων, καταστάσεων εκ μέρους του διαβόλου. Άλλη μορφή είναι η επαειδή. Είναι το κάλεσμα των δαιμόνων με οδές, με τραγούδια. Οι φακίριδες λέγουν τραγούδια και προσπαθούν με τα τραγούδια αυτά να μαγέψουν τα φίδια. Ωστόσο, η επαειδεία στο δικό μας το χώρο έχει την εξής μορφή. Είναι κυρίως το δέσιμο των αντρογίνων με ορισμένες κατάρες που δίδονται κατά την ώρα του γάμου. Αυτό είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο πάρα πολύ. Κάποιος κακοποιός άνθρωπος με μαύρη ψυχή είναι πίσω από το ανδρόγυνο και κάνει μαγικά πράγματα την ώρα που γίνεται ο γάμος και προσβάλλουν αυτό το ιερότατο μυστήριο. Γιατί? Φαινόμενο συνηθισμένο και ιδίως στα χωριά. Γιατί δεν πήρε αυτό σε εκείνη και πήρε κάποια άλλη και αντιστρόφως. Να δεις τι θα τον κάνουμε. Λέγουν οι ενδιαφερόμενοι και καταφεύγουν στο μάγο, στη μάγισσα και πηγαίνουν από πίσω ανεπιστήτως και τους δένει. Έλεγε κάποιος άνθρωπος, είχε ένα συμμαθητή του, καλός μαθητής, τελείωσε τη σχολή, πήρε το πτυχίο, βρήκε μια κοπέλα καλή, δεν πήρε κάποια άλλη που το λέγανε να πάρει και έρχεται η ώρα του γάμου για να παντρευτεί και μετά να γίνει και ιερεύς. Πήγε από πίσω μάγισσα και έδεσε το ανδρόγυνο με τα μαγικά. Το αποτέλεσμα ήταν, μόλις τελείωσε ο γάμος και πήγα σπίτι, λέγει στο περιβάλλον του ο γαμπρός ότι κρυώνει. Δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι καλά. Δεν είναι παράξενο πράγμα να αρρωστήσει κανείς. Τέλος πάντων, τον περιποιήθηκαν όσο μπορούσαν. Σε λίγο λέγει στη γυναίκα του, εσύ ποια είσαι? Η γυναίκα σου είμαι. Φύγε. Δεν είσαι γυναίκα μου. Το αποτέλεσμα ήταν, ο άνθρωπος αυτός σε λίγες μέρες να πεθάνει. Είναι φοβερά πράγματα αυτά, αγαπητοί μου. Είναι ακόμη η γοητεία ή γητεία. Γόη στην ελληνική γλώσσα σημαίνει μάγος. Επειδή ένας άνθρωπος είναι πολύ όμορφος, τότε λέμε αυτός είναι γόης. Γητεία όταν βάζει νερό και λάδι είναι μια παροδία του μυστηρίου του ευχελαίου. Ο διάβολος έχει τα τυπικά του και τα οργανά του και εδώ προσπαθεί να μιμηθεί τα μυστήρια της Εκκλησίας. Είναι ακόμα τα φυλακτά, φτιαγμένα από μεταξωτή κλωστή, τρίχες αρκούδας, κόκαλα από νεκτηρίδες, φιδοκόκαλο, κόκαλο νεκρών κλπ.
Αγαπητοί μου, κάποιος νεκροθάφτης έλεγε, πήγε μια γυναίκα και το λέγει, θέλω να μου πλύνεις κόκαλα νεκρών και εγώ να έρθω να μαζέψω το νερό, διότι έλεγε το τυπικό της μαγείας έτσι να κάνει. Αυτός αντιλήφθηκε ότι κάτι κακό έχει αυτή στο νου της και της λέγει, όχι, δεν θα γίνει ποτέ αυτό που ζητάς. Αυτή επέμεινε, θα σε πληρώσω. Όχι, δεν θέλω λεφτά. Έθεσε στο σημείο να το πει, θα σε παραδοθώ μόνο να μου κάνεις αυτό που ζητώ. Καταλάβατε. Είναι ακόμα η φαρμακεία. Φαρμακεία στην ελληνική γλώσσα σημαίνει το μετερχόμενο φάρμακα προς δηλητηρίαση κάποιου άλλου. Συνεπώς εδώ ο μάγος χρησιμοποιεί βοτάνια με τα οποία ποτίζει τους άλλους και δηλητηριάζονται. Πάντως ο σκοπός κατά κανόνα είναι κακός. Στην Αποκάλυψη λέγει «έξω η φαρμακή». Θα ήθελα να σας έλεγα μόνο ένα διαπερίπτωση φαρμακείας. Ο σκοπός είναι ή να πεθάνουμε τον άλλο ή να τον αρρωστήσουμε ή να τον αλλάξουμε γνώμη. Να τον ποτίσω κάτι για να αλλάξει η καρδιά του αισθήματα και τα μαγικά που κάνουν λέγονται φίλτρα από το φιλό, αγαπώ. Τι έκανε μια μάνα? Θα πίστευε ποτέ κανείς ότι η μάνα έκανε μάγες το παιδί της? Κι όμως ναι, πήρε αυγά, τα πήγε στο νεκροταφείο και τα έθαψε σε έναν τάφο, τα άφησε κάμποσες μέρες, τα ξέθαψε και τα έδωσε τηγανισμένα στο γιο της. Ακόμη η αστρολογία. Η αστρολογία έχει μια εξαιρετικά δεδομένη μορφή. Είναι τα γνωστά οροσκόπια και λοιπά, οι εφημερίδες κάθε μέρα θα δημοσιεύσουν το οροσκόπιό σας για να έχουν δουλειά και υπάρχουν οι αφίλεις και ψάχνουν εκεί να βρουν την τύχη τους. Τα περιοδικά, τα εβδομαδαία, το ίδιο χρησιμοποιούν αστρολογικά στοιχεία προκειμένου να γνωρίσουν το μέλλον. Αυτή η μέθοδος είναι πολύ παλιά και σύγχρονη συγχρόνως. Αγαπητοί μου, μην ασχολείστε με αυτά τα πράγματα. Είναι μεγάλη αμαρτία. Είναι ακόμα η πυροβασία. Η φωτιά πάντοτε ελατρεύεται. Η φωτιά είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Έχει παίξει σπουδαίο ρόλο. Πολύ φυσικό είναι να είναι ένα στοιχείο της μαγείας. Η φωτιά, η τελετή της πυράς που κάνουν οι πρόσκοποι είναι μαγικών κατάλοιπων. Θα μου πείτε, ο αρχηγός και οι άλλοι το ξέρουν? Σίγουρα όχι. Ούτε το αντιλαμβάνονται. Όμως αναλύοντας τα πράγματα, είναι μορφή μαγείας. Είναι φοβερό να κάνουμε κάτι και αυτό να είναι έξω από την αληθινή πίστη του Χριστού και εμείς να το μετερχόμεθα εν αγνία. Όμως, γύρω από την πυροβασία ήθελα και κάτι ακόμα να πω. Το πέρασμα πάνω από τη φωτιά. Μη περάσεις το παιδί σου πάνω από τη φωτιά, λέγει η Γραφή. Η φωτιά στην τελετή της πυράς είναι δύναμης
και η στάχτη είναι ο σπόρος που θα φέρει την καρποφορία και την ευτυχία. Και τέλος οι γνωστοί πυροβασίες του Λαγκαδά δεν καίγονται. Το φαινόμενο είναι καθαρά μαγικό, πνευματιστικό. Οι άνθρωποι αυτοί προετοιμάζονται, θυσιάζουν τάβρο, μένουν αρκετές μέρες στα κονάκια τους, έξω από τα σπίτια τους, τρέχουν μες το δάσος κλπ. Τα ρήματα του στόματος μου, αλληλούια. Τους κυλήσω προς ναόν Αγίων σου και εξομολογήσω με το όνομα σου. Και ο πνευματισμός είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Μεγάλες προσωπικότητες έχουν με αυτό να ασχοληθεί. Και κάτι ακόμη, εάν καλέσουμε τον ιερέα να κάνει ένα ευχέλιο, μια παράκληση για να μας παρουσιάσει ο Θεός, ο χάρη ποιος μας έκλεψε τις σκότες και δεν προσέχουμε το περιεχόμενο των ευχών. Υποπτεύεστε ότι αυτό είναι μια μορφή μαγείας. Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται να πάθει κακό ο άλλος. Αγαπητοί μου ακροατές, ο Σατανάς ως λέον ωραιόμενος ζητά τι να καταπεί. Τα δίχτυα της μαγείας ρίχνονται συνέχεια και πιάνουν μέσα τους ανθρώπους και μάλιστα τους χριστιανούς. Πώς γίνεται αυτό, ω αδελφοί μου? Η Αγία Ιωστίνη νίκησε τη δύναμη των δαιμόνων με την ακλόνητη πίστη της στο Θεό, με την Άγια και καθαρή ζωή της, με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Εμείς όμως, με τη λίγη πίστη μας και τις πολλές αμαρτίες μας, είμαστε σαν πόλη δίχως κάστρα, όπου εύκολα μπαίνει ο εχθρός. Κάθε αμαρτία μας μας απομακρύνει από το Θεό και μας πλησιάζει στον Σατανά. Κάθε αμαρτία μας είναι μια πόρτα από όπου εύκολα περνάει ο δαίμονας και μπαίνει στην καρδιά μας. Κι αν μπει, δύσκολα μας αφήνει πια. Γι' αυτό βλέπουμε τα μάγια να πιάνουν. Γιατί πιάνουν? Αν είχαμε την πίστη της Ιωστίνης, τίποτε δεν θα μπορούσε να μας πειράξει. Όμως και το σημείο του Σταυρού το κάνουμε χωρίς πίστη. Το κάνουμε με τόση βιασύνη που δεν μοιάζει με το σημείο του Σταυρού. Τι να φοβηθεί ο Σατανάς? Τι θα τον εμποδίσει να εισέλθει μέσα μας?
Γιατί να πούμε για το χειρότερο, ότι πολλοί χριστιανοί καταφεύγουν σε μάγους και σε μάγισσες και ζητούν τη βοήθειά τους. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ούτε ο λύκος γίνεται αρνή, ούτε ο διάβολος ιατρός. Και είναι πιο πιθανόν να δροσίζει η φωτιά και να θερμαίνει το χιόνι, παρά ο διάβολος να σε κάνει καλά. Και δεν μπορεί και δεν θέλει. Αν είχε ο διάβολος την εξουσία, μας έχει τόσο μίσος που θα μας κατέστρεφε όλους. Αγαπητοί μου ακροατές, προσέχετε μην ανακατεύεστε με τις δουλές των δαιμόνων. Όποιος καταφεύγει στους μάγους, αρνείται το Χριστό και προσκυνά το διάβολο. Όσοι λόγω αδυναμίας, πίστεως ή αγνίας πήγατε στην πόρτα του μάγου, όχι να κάνετε κακό σε κάποιον, αλλά να λύσετε τα μάγια, μετανοήστε και εξομολογηθείτε στο πνευματικό σας. Όσο είστε στη ζωή αυτή, ποτέ δεν είναι αργά. Και ο Κυπριανός μάγος ήταν, όμως μετανόησε και έγινε Άγιος και μάρτης του Χριστού, και εκείνοι που βρέθηκαν δεμένοι με μάγια, ας καταφεύγουν στη χάρη του Θεού. Και αν ο Θεός δεν επιτρέψει τη θεραπεία, ως μάρτυρες λογίζονται. Αγαπητοί μου, μακριά από μάγους και μάγισσες, ό,τι και να συμβαίνει στο Χριστό, στην Εκκλησία Του και πουθενά αλλού, γέννητο. Αγιολογικά. Ήταν μια εκπομπή του Παυλίου Λόγου, του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Σήμερα με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Προδρόμου, Πατέρα Γρηγόριο Σοφό. Ουχούντος Ιεράς Μητροπόλεως.